Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Την πρώτη Κυριακή των Νηστιών, γνωστή ως Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιορτάζουμε πρωτίστως τον τερματισμό της οικονομαχίας και την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Με την οριστική αναστήλωση του 843 μετά Χριστόν, κατέπαυσε πλέον η διαμάχη που κράτησε επί έναν αιώνα με κάποιες περιόδους ηρεμίας. Η Εκκλησία αποφάνθηκε ότι η προσκύνηση των ιερών εικόνων δεν είναι λατρευτική εκδήλωση, αλλά απόδοση τιμής προς το εικονιζόμενο πρόσωπο. Η Εκκλησία μας καθιέρωσε κατά τις τελευταίες δεκαετίες η ημέρα αυτή να είναι παράλληλα και αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή, την οποία θα έχει και ως θέμα της η σημερινή εκπομπή μας. Κύριε Παπαδημητρίου, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Έχουμε κάνει μια σειρά εκπομπών ή αρκετές εκπομπές πάνω στο θέμα αυτό, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή. Τι το νέο έχουμε να παρουσιάσουμε σήμερα με μια ακόμη εκπομπή? Πριν απαντήσω, θα πω ότι κάναμε και σειρά εκπομπών πάνω στο μείζον ζήτημα που ταλανίζει σήμερα το δυτικό κόσμο, στον οποίο κατά καιρούς τονίζουμε ότι ανήκουμε και εμείς πλέον, υποταχθέντες στον πολιτισμό τους. Και το θέμα αυτό που ταλανίζει είναι η αθεία η οποία διαχέεται σε ολοένα και ευρύτερα στρώματα των λαών της Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες και στο δικό μας, με συνέπεια να λιδωρείται κάθε τι που σχετίζεται με την πίστη στο Θεό και να λιδωρούνται και οι πιστοί. Όμως, αν φύγουμε έξω από τα πλαίσια αυτά, θα δούμε ότι στον υπόλοιπο πλανήτη υπάρχει μία δίψα για αναζήτηση της αλήθειας περί το Θεό. Και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι προσέρχονται στην Ορθοδοξία ομολογούντες ότι επιτέλους βρήκαν την αλήθεια. Και αυτή η προσέλευση δεν έχει να κάνει με καμία εξωτερική πίεση ή ανάγκη. Είναι αβίαστη και είναι αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις μιας αναζήτησης που μπορεί να καθίσει και χρόνια. Και τώρα θα σας ρωτήσω με ποιο τρόπο ή πώς βρίσκουν έτσι οι άνθρωποι που αναζητούν την αλήθεια. Σε περιβάλλοντα που υπάρχει χριστιανική πίστη υπό οποιαδήποτε μορφή, ομολογίες, προσεγγίζουν ίσως αρχικά από μια περιέργεια ή επειδή τους ήλκησε κάτι το οποίο στάθηκε αποφασιστικής σημασίας για να καταλήξουν στην απόφαση να μεταστραφούν στην Ορθοδοξία. Σε περιβάλλοντα που δεν υπάρχει καθόλου παρουσία χριστιανική, έχουμε εκπληκτικές μεταστροφές ύστερα από μια αναζήτηση η οποία τους σωθεί να ερευνήσουν, να μελετήσουν και να αναζητήσουν την αλήθεια, κάνοντας πολλές φορές ταξίδια μακρινά. Όπου η Ορθόδοξη πίστη, για μια θα μιλήσουμε για την Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή, είναι παντελώς άγνωστη, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν αχανείς περιοχές όπου είναι παντελώς άγνωστη. Και υπάρχουν επίσης περιοχές οι οποίες δεν είναι γνωστή καμία από τις χριστιανικές ομολογίες. Και εκεί, όπως ξέρουμε, υπάρχουν στις χώρες αυτές υπάρχουν ιεραπόστολοι ή καλύτερα ιεραποστολικά κλιμάκια. Αλλά ο αριθμός τους, όπως διαβάζουμε, δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι, ιεραποστόλων. Δηλαδή υπάρχουν λίγοι ιεραπόστολοι. Θέλω να πω λοιπόν τι συμβαίνει, υπάρχει μέλλον όταν... Αυτό το είπε ο ίδιος ο Χριστός στην εποχή του, ότι ο θερισμός πολύ σιδεργάται ολίγοι. Διαχρονικά συνέβαινε αυτό, συμβαίνει και στις ημέρες μας. Εκείνη όμως η ελπίδα για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ότι σιγά σιγά τη σκυτάλη την αναλαμβάνουν γηγενείς ιεραπόστολοι, οι οποίοι με ενθουσιασμό και με ζέση προχωρούν στην κατήχηση και στην βάπτιση αυτών που ενδιαφέρονται, οπωσδήποτε κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που οφείλονται είτε στην διαφορετική πίστη των λαών μέσα στους οποίους αυτοί εργάζονται ιεραποστολικά, είτε στην άκρα ανέχεια των λαών. Και σε ένα εχθρικό περιβάλλον, έτσι, σε πολλές περιπτώσεις. Πολλές φορές είναι εχθρικό το περιβάλλον. Αν και μπορώ να πω ότι
στην πραγματικότητα άκρως εχθρικό περιβάλλον υπάρχει μόνο στις ισλαμικές, κυρίως χώρες, ναι. Στις φανατικά ισλαμικές χώρες. Όχι στις υπόλοιπες. Λοιπόν, σε ποιες χωρίς πέρα... να σημαίνει ότι και εκεί δεν υπάρχει. Έτσι. Απλώς δεν είναι τόσο ακραίος ο φανατισμός όσο στις χώρες. Έχουμε αναφέρει λοιπόν μας περιοχές. Σε ποιες περιοχές θα αναφερθούμε σήμερα, μήπως της Αφρικής, γιατί έχουμε ξανααναφερθεί στην Αφρική. Στην αλλά... Αφρική έχουμε, όπως είπες, αναφερθεί πολλές φορές. Έχουμε προσκαλέσει ιεραποστόλους που εργάστηκαν ή εργάζονται ακόμη εκεί ιεραποστολικά. Είπα αυτή τη φορά να παρουσιάσουμε την Ιεραποστολή στην Άπο Ανατολή και στη Λατινική Αμερική. Ναι, αξίζει τον κόπο, γιατί δεν μας είναι και πολύ γνωστό, έτσι δεν είναι. Εβραίζουν, από πού λοιπόν θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την Ινδία και Ωραία. Συγκεκριμένα από τη Βενγκάλη, που αποτελεί την ανατολικότερη επαρχία, βόρειο-ανατολικότερη επαρχία της χώρας. Ωραία. Θα μας πείτε συντομία λοιπόν την ιστορία της Ιεραποστολής εκεί, της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Ναι, διαβάζω ένα κείμενο το οποίο επέλεξα από μία ιστορική παρουσίαση. Γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες είναι απογόνοι του Οδυσσέα, του πολυταξιδεμένου. Έτσι. Διαχρονικά λοιπόν οι Έλληνες είχαν μία έφεση να ξενιτευθούν, να αγωνιστούν για μια καλύτερη βιωτή, και αυτό συνέβαινε και κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Έτσι διαβάζουμε πως έμποροι από τη Βαλκανική και τη Μικρά Ασία, χιώτες και επτανήσιοι, νησιώτες ναυτικοί αλλά και τυχοδιώκτες, ήταν οι πρώτοι Έλληνες έπικοι που εγκαταστάθηκαν στις Ινδίες. Ορισμένοι από τους 150 πρωτοπόρους Έλληνες εγκαταστάθηκαν κατά την περίοδο 1770-1835 στην Καλκούτα των Ινδιών. Ελάχιστοι ήταν εγγράμματοι από αυτούς. Το 1781, δηλαδή μόλις 10 χρόνια μετά την εγκατάσταση των πρώτων, λειτουργήσαν Ορθόδοξο Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ίδρυσαν κοινότητα με τίτλο Ελληνική Αδελφότητα των Ελλήνων της Καλκούτας, την οποία ευεργέτησαν με 4 οικήματα. Θα κάνω πάλι μία στάση για να δείξω την τεράστια διαφορά που χωρίζει τους σήμερα μετακινούμενους, οι οποίοι και εγγράμματοι είναι και ξένες γλώσσες κατέχουν και όλα τα προσόντα για, έχουν, για ανέλυξη, και... ανέλυξη έχουν, αλλά όμως το κοινοτικό πνεύμα το έχουν εγκαταλείψει. Εκείνοι έλεγαν, είμαστε Έλληνες, πρέπει να επιβιώσουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από το δικό μας περιβάλλον. Θα κάνουμε την κοινότητα, θα στήσουμε το ναό μας και θα παραμείνουμε Έλληνες. Αυτό... Και όπου πήγαιναν αυτό έκαναν, έτσι. Έτσι. Στα μέσα της δεκαετίας, συνεχίζω, του 1850, προσθέθηκαν νέα μέλη στην κοινότητα. Αρκετοί είχαν δοσοληψίες με τη Βρετανική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών. Οι Άγγλοι ενδιαφέρονταν για τα κύρια προϊόντα της αποικίας και έδιναν την ευχέρεια στους εμπορευόμενους να αναπτύξουν δραστηριότητα και να κερδίσουν και αυτοί. Να κάνουν εταιρείες δηλαδή. Έτσι. Ή να συνεργαστούν με τις μεγάλες δικές τους εταιρείες. Σταδιακά έχουμε την ανάδυση Ελλήνων εμπόρων που επικράτησαν οικονομικά στην αποικία των Ινδιών. Ευαγή ιδρύματα, μνημεία και μουσεία στην Καλκούτα και στην Ντάκα. Τονίζω την Ντάκα γιατί η Ντάκα είναι η πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές. Σήμερα έρχονται από εκεί εδώ και λέμε τι θέλουν. Ναι. Έτσι. Και συνεχίζω. Όλα αυτά τα ευαγή ιδρύματα προδίδουν την ανθρωπιστική και οικονομική παρέμβαση των Ελλήνων εμπόρων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα με ευεργεσίες τους προς την ευρύτερη κοινωνία. Πάλι κάνω μια στάση για να τονίσω, αγαπητέ Γιώργο, ότι ο Έλληνας ποτέ δεν υιοθέτησε το ιταμό, αλαζονικό και κτητικό πνεύμα των αποικιοκρατών. Πάντοτε έβλεπε με συμπάθεια τους λαούς που υπέφεραν και φρόντιζε
ένα μέρος από τα κέρδη του να τα διαθέτει για να ανακουφίζει το δικό του πόρο. Πώς ντόπιος εκείνα. Όμως παρέμειναν εκκλησιαστικά απείμαντοι οι πρωτοπόροι εκείνοι οι Έλληνες. Τις πνευματικές ανάγκες των πιστών εξυπηρετούσαν κατά καιρούς, κατά τις περιόδους των μεγάλων εορτών, οι ιερείς που απέστειλε αρχικά το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και στη συνέχεια το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μετά το 1960, όταν πλέον η Ινδία είχε ανεξαρτητοποιηθεί, ελάχιστοι Έλληνες έπικοι παρέμειναν στην Καλκούτα. Τα κλειδιά του ναού και των ιδρυμάτων παραδόθηκαν στον Έλληνα πρόξενο. Ο ναός όμως ανακαινίστηκε στο τέλος του 20ου αιώνα με τη φροντίδα αρχικά του πατρός Αθανασίου Ανθίδη, του πρώτου Ιεροποστόλου εκεί, ο οποίος μετακινήθηκε στην Αφρική αργότερα, και στη συνέχεια του Αγιορείτη Ιερομονάχου Ιγνατίου της Μονής Σταυρονικήτα, ο οποίος σήμερα είναι ο Μητροπολίτης της Μαδαγασκάρης. Ήδη έχει σχηματιστεί εκεί Ορθόδοξη Ενωρία με εντόπιους ιερείς και προσφέρει τις υπηρεσίες της εκεί η μοναχή Νεκταρία, την οποία θα δούμε. Έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή, έτσι, τη μοναχή Νεκταρία. Όχι. Αν δεν είχε έρθει εδώ η Όχι, όχι, δεν είχε έρθει. Είχα κατά νου, αλλά είναι πολύ δύσκολο να έρθει. Είχατε μια συνέντευξή της όμως κάποια στιγμή, είχατε παρουσιάσει κάποια συνέντευξη. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στην Ινδία. Λοιπόν, να δούμε και τέσσερις φωτογραφίες, παρακαλώ. Αυτό είναι ο ναός. Βλέπετε ότι του έδωσαν τη μορφή ενός αρχαίου ναού για να τονίσουν ότι υπάρχει μία συνέχεια άρρηκτη του ελληνισμού από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Αυτή την άρρηκτη συνέχεια κάποιοι θέλουν να τη δυναμητήσουν στις μέρες μας. Εδώ βλέπουμε τον πατέρα Ιγνάτιο, τον της Μονής Σταυρονικήτα, τον οποίο καλέσαμε στην Κοζάνη και μίλησε και στην εκπομπή τον είχα παρουσιάσει το παρελθόν. Σήμερα είπαμε είναι Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης. Και στα δεξιά βλέπουμε έναν νεαρό, είναι ο Θεμιστοκλής Ζαχαρέγκας, σήμερα Μητροπολίτης Τανζανίας και είναι ο εικονιζόμενος στη φωτογραφία που έχω στην πλάτη μου. Και από τα πρώτα παιδιά του δρόμου που τα μάζεψε, τα τάισε, τα έντισε και τα περίθαλψε ο πατήρ Ιγνάτιος. Είναι σε εκείνον τον ναό, έτσι, τον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως. Ναι, είναι το εσωτερικό του ναό. Και εδώ βλέπουμε τον πατέρα Ιγνάτιο, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη Μαδαγασκάρη. Και ένα από τα σημαντικότατα έργα που πρόφτασε να ολοκληρώσει πριν αποχωρήσει από την Ινδία είναι αυτό το ορφανοτροφείο Θηλαίων. Ευχαριστώ. Που είναι πάρα πολύ χρήσιμο, έτσι, και σήμερα ακόμη. Τώρα, αντί να λέμε πολλά, καλύτερα να δούμε μια ταινία Ωραία. Γύρω από το έργο που πραγματοποιεί σε αυτό το ορφανοτροφείο που μόλις έδειξα η αδερφή Νεκταρία Παραδείση. Είναι Ωραία. Ελληνίδα μοναχή. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει την ταινία. Βάιδεν Σούλου, Βαζερέ Ιετουνάτων, 1, 2, 3, 4. Found by the lucky girls when they came to this lucky place. This place is so beautiful. The girls are very kind and brave. This is the life of the lucky girls. Tullo chinno bina badhono tuntare bhore nao shur gao jibane jayugan. In the year 1999, after a great effort of Bishop Nikitas, Father Ignatius, and Sister Nectaria, this orphanage under the Philanthropic Society of the Orthodox Church was established. It is located in the village of Bakeshwar, very close to Kolkata. The orphanage started taking admission of the poor children, and many of us are orphans. Parents of some girls died in accidents. Some committed suicide due to poverty.
At an early childhood, we lost our fathers and mothers. We became totally deprived of their love and affection. At the same time, we became a burden to our relatives. All of us belonged to the poorest of poor families. We had no support from anywhere. We felt the want of food, clothing, shelter, and education. Our lives were full of troubles. When we were sick at home, nobody used to take care of us. We had dreams, but there was no way to make them come true. The problem of the girl child has always remained in India. What is perhaps now most stark in terms of the deprivation and the violation of human rights that happens for girls is the issue of female feticide, which is aborting the fetus, knowing through a sex determination tests, knowing that it's a girl child, the fetus is aborted. I think father's vision was to sow a seed which would have fruits, and the best way to start was with the children, because all of us have converted, but we've not really experienced what orthodoxy is. We're very young in the faith. Faith without actions is dead faith. We have to witness our faith through the actions of love. Why do they go to an orphanage in the first place? I think it is not either gender or poverty. I think it's intersectionality at its best. It is a combination of class and gender. Because they are poverty stricken, they cannot afford to have their daughter. To educate the daughter or keep her in the house. In the beginning, we were thinking to make boys orphanage, but after we say girls are more weak, abandoned, because no one likes girls. My name is Parvati Hathi. I read in class 12. In this year, I will give higher secondary exam. My village name is Magurkhali. I came from this village. I came in 4th January 2000 on Saturday morning. When I came in this orphanage, from that day and until now, I love this orphanage like my own house. Before, I have no dream, but now I have dream in my life. In future, I want to complete BCom honors, after that to finish MCom, and after that to find a nice job. I have a dream that in future, I want to help this orphanage like my own family. The future of the society depends on education, and especially education of the girl child is educating a family, because when a girl grows up, she has a family, and the education that she's got would be imparted to her children. So that was the vision that father had, and that's what we are trying to fulfill here at the orphanage, is to educate girls, orphans, who would never have the opportunity to being educated because of their poverty. Education can change the life of someone. So to be independent, to earn their living with dignity, and no one, because they are orphan or because they were so poor, to take advantage of them. This pen down, okay? This pen here, and pencil. Okay. There can be a window to freedom, provided the peer group, teachers, other people in the organization, it's how she's motivated. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where trialless starving stretches in arms towards perfection. जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी,
रास्ते ही रास्ते हैं, कैसा है ये सफर, ढूंढती है जिसको नजरें, जाने है वो किधर. We try to develop the skills they have. Some they are very good in drawing. Some they are very good in dancing. Some they are very good in singing. I'm pushing them in studies. I'm there looking around, study. It's study time. Study time, no playing, no talking, just study. It is now to make the mistake, because tomorrow who is going to correct? She's first in class, A++. Και τόσον φυλάτο διά το σταυροσωπό λιδεύμα. Next year I would like to go to St. Xavier's College. The girls who are intelligent and who want to study further, we would continue to support them, the expenses for their education. And that's something the society has decided to do. And of course they will go to the college. We have to raise the funds, because if they stop in class 12, it is nothing. They have to go to the college, and all my hope and all my trust in God providence, that He will provide the necessary funds in order to send them to good colleges and have a good education. There is a great need for funding, and our girls are doing exceptionally well in school. Most of them, I would say, are right on top of their class, and we hope that they will continue to study, and we would be requiring funds to sponsor their education as they go to college. It shouldn't have happened that the child is up in an orphanage, but again, it's an independent institution where she can choose alternatives for her future. You know, she can defer her marriage, or at least she has the choice to marry somebody of her own liking, or even the choice to remain unmarried. My name is Tina Khatun. I am 18 years old. I read in class 11, and my subject is favorite subject is English. I like to stay in orphanage very much, because in my home only I have my auntie. I don't have my parents, because when I was 9 years old, I lost my mother, and after 6 months, I lost my father also. Then I came here, and at first I feel very sad, because I feel very alone. I don't know anyone here. But when I met with Sister Nektaria, she loves me like my parents. She gave me everything what I need. I don't like to go home, and also holiday time I used to stay here. But she loves me like my mother, and she always helped me what I need. Those who have no father and mother at all, because some girls, they have some relatives. They come from very, very poor families, but they have one of the parents, or uncle, auntie, or grandmother, grandfather. But those who have no one, they are more attached to me, because I am their only person that they depend on. I think Debbie is an example of somebody special in our orphanage. She was actually picked up from the road by Father Ignatius at a very young age and brought to the orphanage. She's an example of I always think of love in action. You know, Father was love, and when he brought her to the orphanage, he just brought her out of his love, and today she's flowering. She's doing well in her studies. She had some medical problems, which she still has, but we pray and hope that she would come out of them. And she's one example, one inspiration that we have in the orphanage. That with love and a good environment, what a difference and a transformation a child can go through. So I took care of her as baby. And you know, you love a baby, not because you gave birth to it, because you grow it up, you bring the baby up. And I think that if I had given real birth to her,
I don't think I could love more than I do now. And she is of course attached to me because she thinks I am her mother. And of course she's very small, still very small. I cannot explain to her I'm not the real mother. And she thinks that all my family in Greece is her family. And she says, I want to talk to Yaya in Greece, Yaya, grandma. And she talks in Greek to her on the telephone. Yaya, τι κάνεις, καλά, σ' αγαπώ πολύ, Yaya. To succeed my dream, I have learned one of these things from this orphanage, from Sister Nectaria, that how to love someone who have no one like orphan. Like this, I want to help Sister Nectaria for these social activities. With all the girls, I am like friends. They are very close to me. And if I need anything, they also help me. I can't comment really what would happen to these girls in the orphanages, but it's definitely gives them some possibility of freedom. I mean, the fact that they have an education, the fact that they might get opportunities to be employed, gives them some pretty good agency than what maybe a family could have given them. The model that we discussed and decided was there are ways of working with orphans, and one is to alienate them from society. And that's a very painful existence, because when they are ready to go back into their societies, they are so alienated from their societies that they're not accepted back. And that existence is quite painful. So father was very clear on that, and he kept them in touch with their society. When we came to this orphanage, we felt the pain of leaving our homes, but it was for the time being. Gradually, we started to forget the pain of leaving our homes. Here, we have a family. We stay here like sisters, younger or elder to one another. Here, we help each other. We study, play, and enjoy our lives. As a result, we don't feel sad anymore. Sister Nectaria loves us very much. She takes care of us. She is just like a mother. She always encourages us to do our best. We get food, clothing, and everything we need for education from this orphanage. We have talents. We have to keep those up. We all now have dreams. Some of us want to be teachers, some lawyers, some nurses, some accountants, artists, and so on. We hope that many distressed or destitute children will get opportunities like us and make their lives bright. Είδαμε πολύ αναλυτικά το έργο έτσι που ναι. Γίνεται στο οικοτροφείο. Δύο-τρία σχόλια έτσι. Εν συντομία να κάνω. Πρώτον, δεν αναγνωρίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία ως θρησκεία. Γι' αυτό ίδρυσαν μια φιλανθρωπική εταιρεία. Ναι. Την όπως είδατε, ο πρόεδρος της φιλανθρωπικής εταιρείας είναι Ινδός, Ορθόδοξος. Έτσι. Και είναι καλό, όπως είπαμε και στην αρχή, τη σκητάλη να την παραλαμβάνουν Ινδός. Οι γηγενείς. Η Καλκούτα είναι μία από τις πιο φτωχές μεγαλοπόλεις του πλανήτη. Είδαμε κάποιες σκηνές από την αθλειότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε καλυβάκι. Κοιμούνται κάτω από σκάλες, στα πεζοδρόμια, στα πάρκα. Και είναι πάρα πολύ εκεί αυτή, γεννιούνται, έτσι. Εκεί μεγαλώνουν, εκεί πεθαίνουν. Η παιδική θνησιμότητα μεγάλη, αλλά και η ανδρική. Βλέπετε ένα κοριτσάκι που είπε ότι έχασε και τους δύο γονείς όταν ήταν στην ηλικία των νέων. Αυτά τα κορίτσια είναι καταδικασμένα
να οδηγηθούν στα κυκλώματα της παιδικής πορνείας και να πεθάνουν και να επιβιώσουν στο για λίγο, πριν από για την ηλικίωση. Βλέπουμε εδώ μία προσπάθεια η οποία θα ήταν αδύνατη να πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχε ενίσχυση από πλευράς των Ορθοδόξων ανά τον κόσμο, αλλά κυρίως από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί είναι οι ομογενείς μας που πρωτοστατούν στη βοήθεια. Αναφέρθηκαν σε αυτό το πρόβλημα των πόρων, των οικονομικών. Μπροστά στις ανάγκες, αυτά τα οποία στέλνουμε εμείς, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ελάχιστα, αγαπητέ Γιώργο. Ναι. Και ένα τελευταίο, για να προχωρήσουμε. Ο Ινδικός λαός έχει μία παράδοση χιλιετιών. Και δεν είναι από αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να ενδώσουν σε υλικά κίνητρα για να σπαστούν μία άλλη πίστη. Επομένως, η Ιεραποστολή στην Ιδία προχωρεί με μικρά βήματα, αλλά αυτά τα βήματα είναι σταθερά, γιατί εκείνοι που αποφασίζουν να μεταστραφούν στην Ορθοδοξία δεν το κάνουν παρά μόνο ύστερα από μία βαθιά αναζήτηση, όπως είπατε, αναζήτηση και λήψη στέρεης απόφασης ότι στο εξής θα είναι αποδιοπομπέοι από το Ινδουιστικό περιβάλλον. Το οποίο έχει πολύ φανατισμό. Έτσι. Έχει πολύ φανατισμό. Yeah. Και να προσθέσω ότι ενώ η Δυτική Ευρώπη τρέχει γύρω από, πίσω από τους γκουρού για να γνωρίσει τον Ινδουισμό, σιγά αλλά σταθερά η Ορθόδοξη πίστη κερδίζει έδαφος στην Ινδία. Στην Ινδία. Και τώρα τελευταία έρχονται ειδήσεις ότι οι Ιεραποστολοί διεξάγουν και Ρώσοι στην Ινδία. Είναι αυτό το μείζον πρόβλημα της μη συνεργασίας μεταξύ των Ορθοδόξων εκκλησιών. Να δούμε τη φωτογραφία παρακαλώ και να διαβάσουμε μερικά. 2.000 θα βαπτιστούν Ορθόδοξοι στην Ινδία, ανάμεσά τους και 47 πρώην πάστορες. Να μιλήσουμε ότι κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας κάποιοι, οι οποίοι ιδιαίτερα συνεργάστηκαν με τον Άγγλο κατακτητή, ασπάστηκαν και την πίστη του. Και έτσι υπάρχουν εκεί προτεσταντικές κυρίως, κοινότητες. Λοιπόν, σήμερα όμως ο προτεσταντισμός περνάει μία κρίση και έτσι αναζητούν κάτι γνησιότερο και όταν ακούν για Ορθοδοξία προσέρχονται σε αυτήν. Αυτό λέτε οφείλεται και στο ότι συνεργάστηκαν ή ήταν μέλη κοινοτήτων των οπικιοκρατών. Μπορούμε να πούμε ότι από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια. Ναι. Βέβαια, αυτοί οι χριστιανοί οπωσδήποτε είναι απόγονοι συνεργατών των οπικιοκρατών. Όμως βλέπουμε ότι ο προτεσταντισμός δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσει την αφρικανική ή την ασιατική ψυχή, διότι είναι ένα ξερό λογικό κατασκεύασμα, το οποίο δεν μπορεί να συγκινήσει. Αυτό είναι. Και εκτιμάται ότι γύρω από αυτούς τους πρώτους πυρήνες, σε σύντομο χρονικό διάστημα, περί τους 100.000 θα ασπαστούν. Μάλιστα. Την Ορθοδοξία. Προβλήθηκε, πιστεύω. Ναι, ναι, προβλήθηκε. Ναι. Αλλά είπατε ότι έχουμε Ρώσους δηλαδή σήμερα Ιεραποστόλους εκεί, έτσι, ναι. Ιεραποστολή. Οι οποίοι έρχονται είτε από τη Ρωσία είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και αυτό, όπως είπατε, φανερώνει έλλειψη ενότητας στον Ορθόδοξο χώρο. Κάτι άλλο για την Ινδία, νομίζω ότι δεν έχουμε. Οπότε θα προχωρήσουμε και θα πάμε πού. Δεν ξέρω αν έχουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά να πάμε. Ίσως είναι καλύτερο σε μια άλλη να χώρα, κάνουμε τώρα το διάλειμμα και να, ναι, και να αναφερθούμε συνεχίσουμε σε κάποια άλλη χώρα. Αγαπητοί τηλεθεατές, σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι κοντά σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, μετά από το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας που έχει ως θέμα της την Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή. Κύριε Παπαδημητρίου, στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για την Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή στην Ινδία. Σε ποια χώρα θα μεταβούμε τώρα? Θα περάσουμε τώρα επιτροχάδιν στην Κίνα, δεν έχουμε να πούμε πολλά, αλλά επειδή είναι μια χανής χώρα με τον τρομακτικό πληθυσμό που ξεπέρασε το 1.200.000.000, να πούμε ότι το καθεστώς εξακολουθεί να προβάλλει εμπόδια σε οποιαδήποτε θρησκευτική πίστη, πόσο μάλλον στη χριστιανική πίστη. Αλλά παρόλα αυτά, κάποιες προσπάθειες γίνονται, υπάρχει ένα ιεραποστολικό κλιμάκιο
στην Ταϊβάν, που είναι μια κινέζικη ίσως, αλλά είναι διαφορετική χώρα. Και μέσω του διαδικτύου, αν και υπάρχει έλεγχος, κάποιοι Κινέζοι έρχονται σε επαφή με τη χριστιανική πίστη. Εκείνο το οποίο θα περιοριστώ να πω εδώ είναι ότι ήδη στο Άγιο Όρος έχουμε τον πρώτο Κινέζο μοναχό στη Σιμονόπετρα, ενώ πρόσφατα ένας Κινέζος, αφού ήρθε σε επαφή με ένα μοναστήρι της γειτονικής μας ημαθίας, ήρθε και βαφτίστηκε στην τεχνητή λίμνη του Αλιάκμονα. Θα δείξω μόνο δύο φωτογραφίες και θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτή είναι η ιεραμονή της Σίμωνος Πέτρας, όπου εγκαταβεί ο πρώτος Κινέζος μοναχός. Και εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από τη βάφτιση του Σου, ο οποίος πλέον ονομάζεται Κωνσταντίνος και είναι μέσα στα νερά της τεχνητής λίμνης. Η μονή είναι της Καλλίπετρας ημαθίας. Στον Αλιάκμονα είναι. Ακριβώς, ναι. Έγινε η βάπτιση. Πιστεύω ότι θα έχει μέλλον η χριστιανική πίστη, γιατί υπάρχουν ακόμη τα κατάλοιπα από την πρώτη Ιεραποστολή Ρώσων στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά όμως η επικράτηση αργότερα του κομμουνιστικού καθεστώτος δεν επέτρεψε, οδήγησε σε διάλυση όλων εκείνων των ενωριών που είχαν συσταθεί τότε. Ευχαριστώ. Αλλά τώρα βλέπουμε με έκπληξη ότι γίνεται κάποιο έργο όπως είπατε. Αλλά για σκεφτείτε τώρα, ξεκινά κάποιος από την Κίνα να έρθει να βαπτιστεί στην Ελλάδα. Ελλάδα, ναι. Και εμείς εδώ ηρωνεύουμε ό,τι έχει σχέση με την πίστη μας σήμερα. Δηλαδή που έφτασε για να αναζητήσει έτσι, την αληθινή ακριβώς πίστη. Και φυσικά δεν τον ρώτησε κανένας, έτσι, μόνος του. Ερεύνησε, κατέληξε, πήρε την απόφαση, τώρα πλέον δεν τον εμποδίζει και τίποτε. Να πάμε λοιπόν σε κάποια άλλη χώρα για την Κίνα. Ναι, εντάξει, να περάσουμε στην κοσμοπολίτικη Σιγκαπούρη, όπου συναντώνται εργαζόμενοι από πλήστα όσα έθνη, εργαζόμενοι στις ηλεκτρονικές και άλλες βιομηχανίες, καθώς η Νοτιοανατολική Ασία έχει καταστεί ένα βιομηχανικό κέντρο, το οποίο προμηθεύει την Ευρώπη και ναι, τη Βόρεια Αμερική με πλήστες όσες συσκευές. Είναι η έδρα της Μετροπόλεως, η οποία εκτείνεται από το Πακιστάν μέχρι την Ινδονησία, για να δώσω να καταλάβετε τι αχανείς εκτάσεις, και όμως ακόμη η Ορθοδοξία εκεί μόλις που κάνει τα πρώτα βήματα. Και τι τρομακτικό είναι το έργο του εκεί Μητροπολίτου. Θα δούμε στιγμιότυπα από τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως στη Σιγκαπούρη. Παρακαλώ τον σκηνοθέτη να προβάλλει την επόμενη ταινία. Galilee, there you will see him as he told you.
went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had come upon them. And they said nothing to anyone, for στην αγγλική γλώσσα γίνεται, έτσι, στην λειτουργία. Είπαμε ότι είναι από πλήστα όσα έθνη, Έλληνες, Ρώσοι, Σέρβοι, έτσι. Ορθόδοξοι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και από πού δεν είναι. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι αγγλική η γλώσσα της λατρείας. Αλλά μεταξύ αυτών σιγά σιγά προσέρχονται και Κινέζοι, αλλά και Μαλέσιοι. Γιατί η Σιγκαπούρη βρίσκεται στην Χερσόνησο της Μαλαισίας, όπως ξέρουμε. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω μόνο είναι ότι σε μια πόλη σαν και αυτή της Σιγκαπούρης, με την τρομακτική στενότητα χώρου, τα πάντα όσα σχετίζονται με τη στέγη είναι πανάκριβα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο στοιχίζει η παρουσία της Εκκλησίας με ένα οίκημα το οποίο μετατρέπεται σε ναό, γιατί πού να βρεις οικόπεδο στη Σιγκαπούρη να χτίσεις νέο ναό. Αυτά γιατί τα καταθέτω, για να συνειδητοποιήσουμε τις τρομακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ιεραποστολή. Ειδικά σε χώρες της από Ανατολής. Σαν τη Σιγκαπούρη ή το Χονγκ Κονγκ. Γιατί και εκεί είναι... Παρομοίως το ίδιο. Έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο από την Ασία πριν προχωρήσουμε στη Λατινική Αμερική. Να μεταβούμε στην Ινδονησία και συγκεκριμένα στο νησί Μπαλί. Όλοι το έχουμε ακούσει, διότι θεωρείται ένας από τους πλέον σημαντικούς τουριστικούς παραδείσους, όπως λέμε. Των δυτικών. Ναι. Εκεί η μεγάλη πλειοψηφία είναι Ινδουιστές. Ενώ στην υπόλοιπη Ινδονησία είναι Μουσουλμάνοι, σε αυτό το νησί είναι Ινδουιστές. Ινδουιστές. Τώρα, εκεί δεν είναι κάποιος... Προηγουμένως παρέλειψα να πω ότι ο ιερέας που είδαμε είναι Έλληνας. Αργότερα κάποιες ευχές τις εκφωνεί στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, εδώ στο Μπαλί εστάλει από την εκκλησία γηγενής Ινδονήσιος Ιεραπόστολος. Να δούμε την επόμενη ταινία. Θάνατο, θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι σώην καρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι σώην καρισάμενος. Καλησπέρα, saya Πάτερ Στεφάνους. Yang mulai
misi gereja Ortodoks Yunani di Pulau Bali. Saya ditabiskan di Solo, Jawa Tengah, tabis diaken 9 Juni tahun 1998, tabis imam 10 Juni 1998. Agustus 1998 saya dikirim ke Pulau Bali. Dan saya mulai dengan nol, sendirian, hanya dengan istri. Okay. Lalu saya tidak tahu mau mulai di mana. Okay. Akhirnya saya jalan keliling kota Singaraja untuk ketemu dengan orang, bicara dengan mereka, perkenalkan diri. Lalu juga kasih bagi sembako untuk janda-janda, duda-duda. Kemudian bagi makanan untuk makanan gizi untuk anak-anak sekolah. Akhirnya orang kenal gereja Ortodoks di Pulau Bali, di Singaraja. Dan mereka mulai datang bertanya tentang gereja Ortodoks. Jadi kita mulai dengan tidak ada umat, hanya satu ibu dengan tiga anak putri. Tapi sekarang sesudah hampir 10 tahun, kita ada 125 anggota yang sudah dibaptis. Okay. Nah, ini Bapak Dusun di sini, ya, kepala kampung di sini, ya, yang dekat dengan kita dan membantu. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε διότι μιλάει στα Ινδονησιακά και έχει υπότιτλους στην Αγγλική. Λοιπόν, εν περιλήψη, μας είπε πότε χειροτονήθηκε, πώς από την εκκλησία απεστάλει στον Παλί, ενώ είναι καταγωγής από την Ιάβα, ότι πήγε με την σύζυγό του, δεν υπήρχε κανείς ορθόδοξος χριστιανός και έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν, να στήσω ένα ναό, να γίνει αντιληπτή η παρουσία αυτού του νέου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να προσεγγίσουν, να ρωτήσουν, να μάθουν και στη συνέχεια να ασχοληθώ με την εκπαίδευση και με τη σύντηση των παιδιών τα οποία έχουν ανάγκες. Αν και επαναλαμβάνω, το Μπαλί είναι τουριστικός προορισμός για τους ζάπλουτους Ευρωπαίους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει και φτώχεια. Ναι. Και μέσα σε αυτό το φανατικό ινδουιστικό περιβάλλον πήγε αυτός με τη γυναίκα του και έχει σχηματίσει μία μικρή ορθόδοξη ενορία. Σε 10 χρόνια είπε 125 πιστοί βαπτίστηκαν. Ναι, ναι. Είναι μικρή βέβαια η κοινότητα, αλλά... Αλλά αν σκεφτούμε το δύσκολο περιβάλλον, είναι πραγματικά ένα θαύμα αυτό που συνέβη. Έτσι. Εκεί. Τα πράγματα μπορώ να πω ότι σήμερα ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολα από ό,τι ήταν στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή έτσι, η διάθεση. Όμως παρόλα αυτά βλέπουμε, Γιώργο, ότι παντού και θα συνεχίσουμε η Ορθοδοξία κερδίζει έδαφος αργά. Σταθερά. Με τη χάρη του Θεού, έτσι, κερδίζει έδαφος. Ωραία. Και μάλιστα γνωρίζουμε ότι ο χριστιανικός πληθυσμός, έτσι, δεν δέχεται εύκολα. Είπατε ότι υπάρχει φανατισμός αρκετός από την μεριά του Ινδουισμού. Ναι. Να πούμε κάτι άλλο, νομίζω έχουμε ολοκληρώσει την περιοχή της Ανατολής. Να πάμε τώρα στη Λατινική Αμερική. Ωραία. Εκεί γνωρίζουμε ότι ο πληθυσμός είναι χριστιανικός, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρουμε, δηλαδή, ποια χώρα να ξεκινήσουμε στη Λατινική Αμερική? Γιώργο, από πού να πάμε? Αυτά τα λένε οι εγκυκλοπαίδειες. Μα και τα μαθαίναμε και στη γεωγραφία. Ότι όλοι είναι ρωμαιοκαθολικοί. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η μεγάλη πλειοψηφία έχει υιοθετήσει ένα είδος λατρείας που είναι κράμα ρωμαιοκαθολικισμού και των αρχαίων προγονικών λατριών. Με πολλά στοιχεία δυσδαιμονισμού και έτσι δυσδαιμονία. Στον Χριστό και στην Παναγία, αλλά προσεύχονται και τους προγονικούς θεούς.
Ο Πάπας, ο οποίος διαχρονικά αρέσκεται στους αριθμούς και μόνο στους αριθμούς, μπροστά σε αυτό το μείζον ζήτημα δεν προβληματίζεται και ούτε και καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, έχοντας την εντύπωση ότι όλο αυτό είναι δικό του πείμνιο. Όμως, μέσα σε αυτή την κατάσταση, μετά και από το πλήθος των σκανδάλων που συνταράσσει τους ρωμαιοκαθολικούς λόγω της αγαμίας του κλήρου, τραγικό σφάλμα των παπών να το καθιερώσουν, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αναζητούν από πλευράς αυτών, οι οποίοι μπορώ να πω ότι περισσότερο αισθάνονται ως απόγονοι των πρώτων κατακτητών, των Ισπανών. Απ' την άλλη μεριά όμως, μην φανταστούμε ότι οι κατακτές κατάφεραν να εξουδετερώσουν παντελώς τους Ιθαγενείς. Κατοίκους, θα λέγαμε, ναι. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε και από τις πλευράς αυτών που δεν έχουν λησμονήσει το τι τράβηξαν οι προγονείς τους, μία αναζήτηση κάτι διαφορετικού από αυτό που οι κατακτητές τους επέβαλαν ως πίστη και την οποία υιοθέτησαν, επαναλαμβάνω, εν μέρη και όχι πλήρως. Άρα το έδαφος είναι γόνιμο, λέτε, έτσι. Και αυτό θα μας το πει πολύ χαρακτηριστικά ένας ηγούμενος μονής στο Μεξικό και παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει. Η Ορθοδοξία, η πίστη μας έρχεται με τους ανθρώπους που πήγαν εκεί από την Ελλάδα, από την Ρωσία, από τις άλλες χώρες που υπάρχει μία παράδοση της Εκκλησίας μας. Ήρθαν εκεί για να δουλεύουν και έκαναν η ζωή τους εκεί, στο Μεξικό, Κεντρική Αμερική και στην Βραζιλία και τα λοιπά. Όταν ήρθαν εκεί δεν είχαν μαζί τους οι ιερείς για να κάνουν οι ακολουθίες και για τα μυστήρια. Και τότε σιγά σιγά με προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου από την Αμερική έστειλαν παπάδες από την Αμερική για να υπηρετήσουν εκεί με τους Ορθοδόξους που ήταν τότε. Έτσι έφτασε η Ορθοδοξία στην Λατινική Αμερική. Μετά, σιγά σιγά, έγινε κάτι και για μας που είμαστε ντόπιοι, που είμαστε από την Λατινική Αμερική. Εγώ γεννήθηκα στην Βραζιλία, η καταγωγή μου είναι από την Βραζιλία, αλλά έχω τώρα στο Μεξικό περισσότερο από 25 χρόνια. Για μας που είμαστε από εκεί, από την Λατινική Αμερική, έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχε μία κατάσταση στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Κάτι κενό στην πνευματική ζωή τους και τότε οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από εμάς που ήμασταν καθολικοί, ακούσαμε για την παρουσία της Εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησία εκεί στην Λατινική Αμερική. Η πρώτη φορά που άκουσα, εγώ ήμουν ακόμα
στο πανεπιστήμιο, σπούδασα τότε θεολογία και η πρώτη φορά που είδα, που ήμουν σε μία ακολουθία, ορθόδοξη ακολουθία, ήταν εκεί στην Βραζιλία πολλά χρόνια πριν και από τότε άρχισε, ας πούμε, μία κίνηση και οι άνθρωποι, οι Λατίνοι, Αμερικάνοι, αρχίζουν να ψάχνουν μία σωστή πίστη. Επειδή μετά το Δεύτερο Βατικανό δημιούργησε κάτι κενό, δημιούργησε μία, ας πούμε, δυσκολία στην πνευματική ζωή τους. Και οι άνθρωποι, και εμείς μπορούμε να πούμε, και εμείς και εγώ μαζί με άλλους στην Βραζιλία, στο Μεξικό, σε άλλες χώρες, στην Αργεντινή και τα λοιπά, στην Αϊτή, στην Κούμπα, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και εμείς δεν είχαμε μία σωστή πνευματική ζωή. Είχαμε στην καρδιά μας κάτι κενό, μία δίψα, μπορούμε να πούμε έτσι, μία δίψα στην καρδιά μας που είχαμε ανάγκη και όταν η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε ανοίγει τις πόρτες για μας. Εγώ θυμάμαι περισσότερο από 10 χρόνια πριν όταν μίλησα με τον Άγιος Μεξικού, ο κύριος Αθηναγόρας. Από τα προβλήματα που είχα στην καρδιά μου, τότε ήμουν καθολικός ιερέας. Ήμουν 18 χρόνια, έζησα μέσα στην εκκλησία και δεν είχα μία σωστή πνευματική ζωή και μίλησα τότε με τον Αρχιεπισκόπο Αθηναγόρας, ο Άγιος Μεξικού, και μου είπε μόνο μία φράση, μου είπε τότε ο Αθηναγόρας, μου είπε, αυτό που έχετε στην καρδιά σου είναι επειδή θέλεις να γίνεις Θεός. Και σε αυτή τη στιγμή που άκουσα αυτή τη φράση του Αρχιεπισκόπου, έκλαιγα, επειδή ένιωθα στην καρδιά μου ότι μπήκε μέσα τα λόγια και δεν ήταν ακριβώς λόγια του Αρχιεπισκόπου, ήταν λόγια του Θεού. Ακριβώς ήταν αυτό που μπήκε μέσα στην καρδιά μου. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε πριν, έτσι. Ακριβώς. Σχόλιο, ναι. Επιβεβαιώνει αυτό που είπα. Υπάρχει ένα κενό σε πολλούς οι οποίοι τόνισε ιδιαίτερα μετά από τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο, κατά την οποία κατακυρώθηκε το δόγμα του Αλαθήτου του Πάπα. Και καταλήγει, όλοι σας λίγο πολύ έχετε την εντύπωση ότι μπορείτε να γίνετε θεοί, αλλά όχι με τον τρόπο που ο Ιησούς Χριστός μας καλεί έτσι να αποκτήσουμε τη θέωση. Και ενώ στη βιωματική ζωή είπε έτσι. Και λέει, αισθανόμουν ότι δεν ανεπαυόμουν, αν και ήμουν ιερέας. Χρόνια, ναι, ιερέας. Και βλέπετε ότι ενώ το Βατικανό παντού ασκεί βία για να προσιλητήσει, στην Ορθοδοξία έρχονται χωρίς να τους καλέσει κανείς. Και μάλιστα πολλοί λένε, καλά πού ήσασταν ως τώρα. Γιατί δεν ήρθατε να μας μιλήσετε. Να, το χρέος το μεγάλο. Πολλοί δεν γνώριζαν. Ακριβώς. Έτσι, Ορθοδοξία. Λέει ότι για πρώτη φορά άκουσα για Ορθοδοξία στη θεολογική σχολή. Ναι, επειδή ασχολήθηκε και αναζήτησε. Έχουμε λοιπόν, προσέρχονται με κάποιους τρόπους, έτσι. Δηλαδή, ακριβώς. Να αναφερθούμε.
Εδώ έγινε σταδιακά, έγινε σιγά σιγά. Υπάρχουν πιο εντυπωσιακοί τρόποι. Ναι. Κάποιος να έρθει στην Ορθοδοξία. Να πούμε μια άλλη περίπτωση. Στο Άγιο Όρος υπάρχει ένας μοναχός από το Περού, ο πατήρ Σιμεών. Πώς έφτασε από το Περού στο Άγιο Όρος? Μέσω Παρισίων. Πήγε να σπουδάσει στο Παρίσι. Γνώρισε έναν Ορθόδοξο μοναχό. Του μίλησε γνωστός. Και από τη γνωριμία με τον Ορθόδοξο μοναχό εγκατέλειψε τα πάντα, τα σχέδια και τα όνειρά του και ήρθε και εκάρη μοναχός στη μονή του Οσίου Διονυσίου, του Οσίου Γρηγορίου, του Αγίου Όρος. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μία συνέντευξη που είχε δώσει πριν από αρκετά χρόνια, γιατί η μεταστροφή του έγινε πριν από τουλάχιστον 25 χρόνια. «Εσύ», μου είχε πει κάποτε η μάνα μου, «όταν θα μεγαλώσεις θα φορέσεις μαύρα. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτά τα μαύρα. Θα ζήσεις σε ένα μέρος που δεν θα είναι νησί, αλλά μόνο με βάρκα θα πηγαίνεις εκεί». Μεγάλωσα, σπούδασε και γύρισε όλο τον κόσμο. Πήγε και στο Παρίσι. Εκεί γνώρισε έναν Ορθόδοξο μοναχό και ελκύστηκε στην Ορθοδοξία. Ταξίδεψε στο Άγιο Όρος και εκεί ο Θεός έκανε το θαύμα του. Βαφτίστηκε και έγινε μοναχός. Λίγο αργότερα γύρισε στην πατρίδα του. Και εκεί κατήχησε και βάπτισε τη μητέρα του σε μία λίμνη. Μετά την τρίτη ανάδυση σηκώθηκε η μητέρα του ψηλά και έμεινε για μια στιγμή ακίνητη και ύστερα έπεσε λιπόθυμη. Μόλις συνήλθε είπε, μετά την τρίτη ανάδυση άστραψε όλος ο τόπος και γέμισε φως, μια υπέρλαμπρη φωτοχυσία. Αυτό το φως με έντισε με ενδύματα ολόχαρα, ολοφώτινα, ολόλαμπρα. Αυτό το φως μπήκε μέσα μου, με πλημμύρισε και με έκανε κυριολεκτικά φωτοφόρα. Τώρα, στην εποχή που ζούμε, κάποιοι θα ειρωνευθούν, θα αστειευθούν, θα πούν παραμύθια. Όμως, το θέμα της πίστεως δεν είναι από αυτά τα οποία επιδέχονται μία επιφανειακή και περιπεκτική διάθεση αντιμετώπισης. Διότι αυτοί οι οποίοι προσέρχονται στην Ορθοδοξία δεν είναι, όπως έλεγαν παλιότερα για τους πρώτους αιώνες, ότι η χριστιανική πίστη είναι πίστη των δούλων και μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν καταβληθεί από τις ταλαιπωρίες και τους κόπους, ιδιαίτερα οι σκλάβοι, την εγκολπώνονται για να παρηγορηθούν. Εδώ έχουμε μεταστροφές ανθρώπων οι οποίοι έχουν σπουδάσει. Ο πατήρ Σιμεών. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πήγε στο Παρίσι. Ο πατήρ Σιμεών σπούδασε. Λοιπόν, και έχω δύο φωτογραφίες να δείξω. Η πρώτη είναι η βάφτιση της μητέρας του σε μια λίμνη στο Περού, η οποία είναι εντυπωσιακό. Φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, είπε ότι εσύ θα φορέσεις μαύρα και δεν θα είσαι μεν σε νησί, αλλά μόνο με βάρκα πηγαίνουν εκεί πέρα. Στο Άγιο Όρος πηγαίνουμε μέσω της θαλάσσης, έτσι. Και εδώ είναι ο πατήρ Σιμεών με ένα απόφθεγμά του. Μου αρέσει η προσευχή, αυτό το κέντημα του χρόνου που καταφέρνει ώστε ο χρόνος που γεννάει το θάνατό μας να πάβει να είναι ο εχθρός και να πλημμυρίζει την καρδιά μας η αγάπη για να μην στεγνώσουμε. Ναι, η κάλυψη του κενού, που λέγαμε νωρίτερα. Το υπαρξιακό κενό, αγαπητέ Γιώργο, το οποίο δεν θέλουν να ομολογήσουν όσοι είναι μακριά από την πίστη στο Θεό. Αλλά αυτό τους τυρανάει. Και από ένα κείμενό του διαβάζω ένα απόσπασμα. Αξίζει. Η Ελλάδα έχει μια τραγικότητα διαφορετική από εκείνη της Δύσης. Ο Έλληνας ανέκαθεν ζητά μέσα στο χώρο και στο χρόνο την παραμυθία, την υπέρβαση του χώρου και του χρόνου, του ίδιου του εαυτού του. Ο Δυτικός αντίθετα αρνιέται την παραμυθία με την κατακτητική του στάση απέναντι σε όλα.
με τη λογική και το συναίσθημα τα αντικειμενοποιεί. Θέλει να κατακτά το μυστήριο αντί να ταπεινώνεται μπροστά του, για να μετέχει σε αυτό με την ψυχή και το σώμα. Τον τελευταίο 1,5 αιώνα, στον ουσιαστικά δίχως αστική παράδοση ελλαδικό χώρο, οι διαρκώς εκοσμικευόμενοι Έλληνες καλλιεργούν αυτά που συνήθως οι διανοούμενοι και καλλιτέχνες στη Δύση πολεμούν την ίδια περίοδο, τη λογικότητα, το συναίσθημα, το φαινομενικά ωραίο. Δηλαδή, κάνω μία περιττέρω ανάλυση. Αυτοί γεύτηκαν το υπαρξιακό κενό και αρχίζουν μία πορεία επιστροφής, ενώ εμείς πορευόμαστε εκεί που αυτοί ήταν πριν από μας. Οι δυτικοί κληρονόμοι μεγάλης αστικής παράδοσης έχουν και μία παράδοση αντίστασης στο βαρβαρικό πολιτισμό τους. Βαρβαρικό αποκαλεί τον πολιτισμό της Δύσης. Αυτή, αν και αποτελεί έλεγχο, δεν μπορεί να προσφέρει στο δυτικό άνθρωπο τη λύτρωση. Παραμένει στα πλαίσια του ουμανισμού. Εμένει στη φιλαυτία που χαρακτηρίζει αυτόν τον πολιτισμό. Σήμερα η Δύση και η Ελλάδα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια. Οι δυτικοί ζουν τη χρεοκοπία του ουμανιστικού πολιτισμού. Οι Έλληνες ακόμη δεν τη δοκίμασαν. Μάλλον τώρα την έχουμε δοκιμάσει. Αυτό έχει γραφεί πριν από 25 χρόνια. Αν το έγραφε σήμερα, θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Οι δυτικοί βιώνουν τη διάλυση και το μηδέν. Μερικοί, αποβάλλοντας τη φιλαυτία οδηγήτρια στο μηδέν, ανακαλύπτουν το μηδέν ως ανθισμένο στεφάνι του γάμου και στέφονται την Ορθοδοξία. Πρέπει δηλαδή να καταρρεύσεις στον μηδενισμό, να πιάσεις πάτο, για να εκφραστώ λαϊκά, αγαπητέ Γιώργο, και μετά να πεις πού βρίσκομαι, ας αναζητήσω. Και αναζητώντας, όπως αναζήτησε και ο ίδιος, προσήλθε στην Ορθοδοξία. Οι νεοέλληνες, περιφρονώντας την Ορθοδοξία και ασπαζόμενοι τις αξίες ενός ουμανιστικού πολιτισμού, στον οποίο κατά βάθος δεν πιστεύουν, ντύνονται το χιτώνα της φιλαυτίας που μισεί τα πάντα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στα πρόθυρα της βαρβαρότητας. Οι νεοέλληνες, μαγεμένοι από την πλανερή έγκλη του δυτικού πολιτισμού, πολεμούν την ορθόδοξη παράδοση. Αυτό πλέον σήμερα το ζούμε εντονότατα. Είναι κατανοητό. Η ελληνορθόδοξη παράδοση, η αιώνια του στροφή, το είδωρ το ζών, το πόμα το λευκολαμπές, και ενός χρόνος που εκ των ένδων άρδευε τα σώματά τους, πάβει να τους συγκίνει. Η τραγικότητα των νεοελλήνων έγκυται στο γεγονός ότι παραπέουν ανάμεσα σε ένα δυτικό πολιτισμό που δεν είναι δικός τους, και στην παράδοσή τους που δεν ξέρουν πια πώς να την ακούσουν. Πόσο αλήθεια λέει, έτσι. Αλήθειες. Και λέω, πού είναι οι Έλληνες διανοούμενοι να ακούσουν αυτό το δυνατό, το πολύ δυνατό κείμενο. Και από άνθρωπο που έχει σπουδάσει, όπως είπατε. Δεν είναι. Και βλέπετε και πώς γράφει, αγαπητέ Γιώργο. Πάρα πολύ, βέβαια. Δυνατή αυτός γλώσσα, πρέπει να έχει φάει πριν έρθει στο Άγιο Όρος όλους τους δυτικούς διανοούμενους. Ναι. Όλους. Πάρα πολύ, ναι. Και κάνει μια πολύ βαθιά ανάλυση. Κάνει πάρα πολύ βαθιά ανάλυση. Και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά και του ελληνικού. Ποιος όμως θα τον ακούσει? Εμείς θέλουμε να γκρεμίσουμε και το τελευταίο κτίσμα της παράδοσής μας. Να κόψουμε και την τελευταία ρίζα. Έχουμε περάσει από εκεί που ήμασταν αντίθετοι, έτσι, στον αντίποδα. Και περάσαμε εκεί. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό πάντως να γνωρίσει, να μείνουμε στην Ορθοδοξία στο Παρίσι. Και να είναι, καταλήξει να είναι στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Κάποιος άλλος, προσωπική εμπειρία καταθέτω τώρα. Ψυχίατρος, δόκτορ, ο οποίος σε ηλικία 40 περίπου ετών, άθεος ως τότε, αρχίζει και θέτει ερωτήματα στον εαυτό του. Μήπως υπάρχει Θεός? Και αν υπάρχει Θεός, πού θα τον βρω? Και ξεκινάει όχι από τις χριστιανικές ομολογίες της Γερμανίας, αλλά από τον Ινδουισμό. Και αφού συνδέεται με κάποιους γκουρού, λέει, και γιατί να μεταβώ στην Ινδία να γνωρίσω
στις πηγές αυτή την θρησκεία και πηγαίνει στην Ινδία. Και μία μέρα φτάνει στο Μαδράς και καθώς προχωρούσε βλέπει ένα σταυρό πάνω σε ένα κτίσμα. Πλησιάζει και ρωτάει «Τι είστε εσείς» και απαντούν εκείνοι «Χριστιανοί Ορθόδοξοι». Δεν είχα ξανακούσει, μου είπε, γιατί τον γνώρισα προσωπικά, ότι υπάρχουν και Ορθόδοξοι, ήξερα για Καθολικούς και Προτεστάντες. Και ρωτώ, υπάρχουν στην Ευρώπη? Βεβαιότατα. Σε ποια χώρα? Στην Ελλάδα. Τι ήταν εκείνο που με όθησε, λέει, να πάω μέσα σε ένα γραφείο ταξιδιωτικό και να πάρω ένα εισιτήριο για την Ελλάδα και φτάνω στο ελληνικό και ρωτάω τον πρώτο ποιος θα μου μιλήσει για την Ορθοδοξία και εκείνος, άνθρωπος σταλμένος από το Θεό, θα πάω στο Άγιο Όρος και τώρα βρίσκομαι εδώ και ήμουν, αγαπητέ Γιώργο, παρών στη βάπτισή του. Μετά από 10 χρόνια στην ίδια μονή του Οσίου Γρηγορίου ένας γνωστός μου μοναχός μου δείχνει κάποιον που εγώ είχα ξεχάσει τα χαρακτηριστικά. Τον βλέπεις αυτόν? Είναι Γερμανός ψυχίατρος. Έρχεται κάθε χρόνο. Και τότε θυμηθήκατε. Τότε, μα ήμουν στη βάπτισή του. Και κάθε φορά που πάω στο Άγιο Όρος βλέπω μία νέα περίπτωση σαν και αυτή που σας διηγήθηκα. Έτσι. Και εμείς εδώ που δεν είναι Έλληνες, ναι. Λιδωρούμε, περιφρονούμε, βρίζουμε, βλασφημούμε. Την αληθινή την πίστη. Και θα, και θα τα υποστούμε όλα αυτά. Να γυρίσουμε λοιπόν πάλι στην Λατινική Αμερική. Τι γίνεται με τους αναπομείνοντες εκεί, θα γεννήσει, θέλω να μου πείτε. Ναι, για τους οποίους ανέφερα προηγουμένως. Ναι, είπατε κάποια πράγματα. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι έχουν αφομοιωθεί. Αυτό είναι τραγικό σφάλμα. Δεν έχουν αφομοιωθεί, παραμένουν. Και όπως είπαμε, είναι η στήμη μιας λατρείας που είναι μίξη χριστιανισμού και πατροπαράδοτων λατριών. Να δούμε τώρα μια εντυπωσιακή μεταστροφή σε μια άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, τη Γουατεμάλα. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει την επόμενη ταινία. Πακίν Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. The Orthodox Church in Guatemala with the Mayan Indians started as a result of a social movement for land reform, which led eventually to many of those same people and many of those villages to enter into the Orthodox Church. It was really Father Andreas that started the movement. He was thrown out of the Catholic Church. He had advocated for the Mayans during the Civil War, and he was on the wrong side of that. The government was not too pleased with it. The Catholic Church at the time had not done well by the Mayan people. Father Andres was a very compassionate man, and it hurt him when he saw suffering of any kind. He started little by little organizing the people in the parishes to take care of themselves and to seek out land. He would speak out on behalf of the rights of the Mayan people. And as a result of that, he was able to acquire land from the government, which the poor people could then go and develop and build their villages on. He built 44 villages himself with this funding that he had. Because of his espousal of their rights to have land, they developed a great affection and devotion and admiration to him. In the Mayan villages, decisions are taken by the elders. So the leaders of the communities
consult with each other and they decide where they want to associate themselves in terms of their faith. Since they were, for the most part, marginalized and or thrown out of the Catholic Church, they approached Father Andres, and he told them that the sacraments don't belong to any man, they belong to God, and I will give you sacraments when you come to me. So because of his approach and his openness to them, one by one, villages began to enter the Orthodox Church. Now that Father Andres has passed away, he's left a tremendous legacy. He's planted many seeds that are bearing fruit now, and we're there to follow in his footsteps and to carry on his work and to be his disciples in the future. We have to realize that it's a world so different from the world in which we live. They have very few distractions. The daily life of a typical Mayan community is very primitive. It's harsh and challenging. They're all up at 4:30, 5 o'clock in the morning. They go out to the fields, the fires start, the women cook the breakfast. It's a very, very difficult life. Even kids from sixth grade on are working in the fields. Their life is one of hardship. Their life is one of poverty, many times of sicknesses that are not easily cured. But nevertheless, despite all of these difficulties, when we walk into a village, as representatives of Christ in the church, are received with a tremendous amount of joy. If you walk down the street and people approach you who've probably never seen you before, they'll come up and shake your hand and give you a hug. That's the kind of people they are. I look up and I see people carrying loads of wood on their back and suffering, and yet they turn around and they're smiling and they're waving and being cheerful. It humbles me to see that in their suffering they're still very joyful, happy to be alive. Feeling the warmth, feeling the love, experiencing the joy shows you that even though they're deprived of most everything that we would have, they have this strong bond amongst themselves and this strong love of Christ, a very strong love of Christ. They love Christ, they love the church. Every day there are people filling the church, praying, singing. On Sundays they're there at least an hour, if not more, before the liturgy begins, singing, praying, and waiting anxiously for the liturgy to start. In the Orthodox Church, we don't minister only to the spiritual side of life, but we also minister to the whole person. So if a person is hungry, it's hard to teach Christ to them without first giving them something to eat. If a person is physically ill, it's hard to talk to them about having faith in God if you're not helping them in some way to meet their medical needs as well. So in the villages that we have been going to, we've been finding that there's a tremendous lack of medical care given to them. It was always Father Andres's dream to take care of the physical needs as well as the spiritual needs of his people. Of course, it hurt him deeply to see them dying of things that were preventable. And he knew that if he could build a clinic in these remote areas, that it would help hundreds, if not thousands, of people to have a better life and to stay alive. First order of business was choosing a village, which Agucati was a good village because there was a partial building there already. We had a very dynamic priest in the village that could rally the people. We knew that the villagers wanted this very badly and they were willing to work hard to make it happen. In our very first trip to the village elders said, we want to build it, we want to run it, we want it to be ours. That's why we chose that village, because that's what they wanted and that's what we want to do. The people have a very strict code of ethics by which they live amongst themselves. And if someone has a problem, if a house it needs to be rebuilt, the villagers come together and then they will help out the neighbors. So the communal feeling is very strong. One of the things that they're not afraid of is hard work. We took the plans and we said, what we have to do is take the second floor off of the storage building in the back. When I woke up the next morning, I saw the men coming out of the hills. They swarmed this building. It was unbelievable to see the top of the building disappeared in about 4 hours with all of these men taking this building apart. And they were hauling it away. And I said, where is the building going? Are they just going to throw it out in the dump? They said, oh no, they're building another building with the materials they took off the top of this one down the street. So in one day, they took the top off of one building
built a second building, and we're ready to construct the clinic with the whole village helping. That's what this village is all about. Aguacate is 20 minutes from the border of Mexico, but there are no hospitals nearby, and there are no clinics nearby. There's just a health post, but it's pretty much abandoned. A nurse comes that's sent by the government maybe once a month, and she might give some injections, and that's it. There is within the village a healthcare worker who's had a minimal amount of training. She's a 19-year-old girl. Her name is Juana. So if you get sick in Aguacate, or if you need a tooth extracted, or if you need a wound stitched up, or if you need your blood pressure taken, or if you need a pill or an antibiotic, you have to go see Juana. You know, there's no emergency treatment whatsoever available nearby. Other than that, there's virtually no care. If they need anything more than that, they have to go to Mexico, which is 2 hours away by bus, if they have the bus fare. Είδαμε τι σημαίνει και στο Γουατεμάλα, έτσι. Να εξηγήσουμε καταρχήν ότι η αποστολική αυτή προσπάθεια ξεκίνησε από Έλληνο-Αμερικανούς. Ο ιερέας ο οποίος μιλάει είναι ο πατήρ Τσάκος, το επώνυμο οδηγεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο τόνισαν όλοι, τώρα δεν ξέρω αν και οι άλλοι είναι Έλληνο-Αμερικανοί ή άλλων εθνοτήτων Ορθόδοξοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως λέει ότι οι ηθαγενείς είναι εντελώς εγκαταλελειμμένοι και πανφτωχοί. Δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη ιατρική περίθαλψη. Και αυτοί, με όσες δυνατότητες διαθέτει η Ορθόδοξη Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα στοιχειώδες ιατρικό κέντρο στην περιοχή σας, το οποίο θα εξυπηρετεί δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ηθαγενείς που ζουν απομονωμένοι σε μια περιοχή που έχει και πολύ έντονη τη βλάστηση, γιατί είμαστε κοντά στη ζώνη του Ισημερινού. Και βλέπουμε ότι αποφάσισαν σε κάθε κοινότητα να επιλέξουν πίστη. Και προσήλθαν ο αριθμός των Ορθοδόξων στην περιοχή αυτή των ηθαγενών Μάγιας υπερβαίνει πλέον τις 100.000. Είδαμε στην αρχή ότι ήταν ένα κίνημα, λέει, αναδιανομής της γης. Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Η κυβέρνηση δεν ήθελε κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Η κυβέρνηση έχει μείζωνα όσα προβλήματα και καθώς είναι υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις οποίες, ή μάλλον η Γουατεμάλα, γιατί είμαστε στη Γουατεμάλα κοντά στα σύνορα του Μεξικού, είναι από τις χώρες οι οποίες ταλανίστηκαν στο παρελθόν από δικτατορικά καθεστώτα, τα οποία ευλογούσε κάθε φορά το Βατικανό αδιαφορώντας για την τραγική κατάσταση των λαών που βίωναν σε αυτές τις δικτατορίες. Και οι αρχηγοί των κοινοτήτων, από ό,τι είπε, επιλέγουν και τη θρησκεία. Δηλαδή, έτσι έχουν... Ακριβώς. Ναι. Και σιγά σιγά οδηγήθηκαν στην Ορθοδοξία. Η οποία βέβαια δεν έχει μεγάλες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε σε οικονομικά μέσα με το Βατικανό, το οποίο αν ήθελε θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή όλων αυτών. Έτσι. Αλλά δεν θέλησε, και ούτε θέλει, και ούτε θα θελήσει ποτέ, αγαπητέ Γιώργο. Να το κάνει. Το Βατικανό είναι με τους ισχυρούς, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτούς τους απόκληρους. Και κάποιοι εδώ στην Ελλάδα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι είναι το Βατικανό και μας έχει πιάσει μια αγαπολογία άνευ προηγουμένου απέναντι σε αυτούς που διαχρονικά απέναντι στην Ορθοδοξία έδειξαν τα άγρια και σκληρά δόντια τους. Έτσι. Υπάρχει στήριξη στους ηθαγενείς, το είδαμε εξάλλου, έτσι, μάλιστα από τους Αμερικανούς, από τους πολίτες των ΗΠΑ, όχι την κυβέρνηση. Δεν θέλησα να δείξω άλλα γιατί προχώρησε και η ώρα. Όμως... Αυτοί που συνοδεύουν τον ιερέα είναι γιατροί, παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες. Είναι Αμερικανοί πολίτες, δηλαδή, έτσι, είναι πολίτες των ΗΠΑ. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι Έλληνο-Αμερικανοί ή είναι Ορθόδοξοι που ασπάστηκαν την Ορθοδοξία σε κάποια φάση της, του βίου τους. Τώρα έχω και μια άλλη μικρή ταινία. Βλέπουμε ότι από ένα πανεπιστήμιο φοιτητές αποφασίζουν το καλοκαίρι να πάνε να προσφέρουν υπηρεσίες σε μια μονή στο Μεξικό ή στη Γουατεμάλα, δεν θυμούμαι. Παρακαλώ, να τη δούμε και να μας κάνετε κάποια σχόλια για την ταινία. Να δείξει την επόμενη ταινία.
I'm one of the spiritual advisors of Orthodox Christian Fellowship at the University of Texas in Austin. And I suggested that we all go on a Real Break trip. Real Break is such a vital part of the OCF ministry. It offers the students an opportunity to live out the gospel in a way that they can't do from their university campus or in the classroom or even within their own church. I usually spend spring break in Florida with my best friend, but I wanted to go to an orphanage and work with kids. I wanted to experience something that I've never seen before within a community that, you know, I'm not used to. And I wanted to learn more about the Orthodox faith other than just going to regular church services. But every year we take two teams from OCF, and we really love to get all of you here. It's lots of fun. And they give up their spring break, which is such an important part of a student's time to relax and maybe catch up. Instead, they choose to come and serve God's children or other projects. I think that it's the highlight of the project. But they're offering it up to God as a tithe, if you will. They're offering it up as a way to say, let me become even more an Orthodox Christian, show an even greater love, and to give of myself in a way that I've never been able to before. Yesterday when we came, we were greeted by all these kids. There's just a huge line of kids waiting for us, and they just one by one walked and hugged us all. They were like sticking to your legs and everything. It was cute. I think once that happened, we were like, boom, this is it, we're at home. This is easy, and let's just have fun with it. The Hogar is a home for orphans or abandoned children that was founded in 1857 by Don Rafael Ayau. Since we accepted the orphanage about 12 years ago, we have received a little bit more than 1,000 children. We would receive all the children that were abandoned, the children who were lost, any child that was found would come here. It's an interesting place because all these kids are all like innocent and loving and open to you, and you barely even know them. You don't even know what they're saying half the time. Even with a language barrier, that love is still evident, and I can still see that love that they have even for us, and they don't even know us. There are these little kids who've gone through so much, and they're still strong, and they have so much faith in God. When we started the orphanage, reopened the orphanage, we thought that it would be a great thing to have missionaries, Orthodox missionaries, come. Because then the children will see that that their family, their Orthodox family, is much bigger. It's not just three nuns or four nuns and some lay people that have become Orthodox. But it's very big, their family. Many of the missionaries that come on the Real Break teams come again and sometimes again and again. And all of them help very much in a project. We always give them a specific project. Sometimes it's maintenance, sometimes it's painting. So the whole point here is that we had some water coming in, but it's been fixed in that way. So we need to scrape that off and then paint all the narthex. Now here, too. See the columns? Λοιπόν, εν περιλήψη, είδαμε μία γυναικεία μονή, Ορθόδοξη, είναι τέσσερες οι μοναχές, είπαν, που βρήκαν ένα εγκαταλελειμμένο ίδρυμα και το ερώτημα είναι γιατί έχει εγκαταλειφθεί, δεν έχει και τα χρήματα, η παπική ομολογία έτσι να το συντηρήσει. Το παρέλαβαν αυτές και είπαν θα λειτουργήσουμε ένα όρφανο τροφείο. Πέρασαν έτσι από τα χέρια μας πάνω από 1,000 παιδιά. Όμως θέλουμε να δείξουμε ότι οι Ορθόδοξοι σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε μόνο οι τέσσερες καλόγριες, και ζητήσαμε από τους Ορθόδοξους των Ηνωμένων Πολιτειών να έρχονται κάπου-κάπου, να επισκέπτουν το μοναστήρι, να στηρίζουν τα παιδιά και να μας προσφέρουν και κάποια βοήθεια. Και πραγματικά βλέπουμε εδώ ότι από το Πανεπιστήμιο Όστιν του Τέξας με επικεφαλής έναν ιερέα Ορθόδοξοι φοιτητές ήρθαν να περάσουν τις διακοπές τους εκεί αντί να πάμε, όπως είπε μία, στη Φλόριντα. Όπαιρνα τις διακοπές κάθε χρόνο. Να περάσουμε εκεί τις ακριβές. Αν και δεν γνωρίζουμε τη γλώσσα, διότι στη Γουατεμάλα μιλούν τα Ισπανικά, όμως η γλώσσα της αγάπης είναι αυτή που ενώνει τους ανθρώπους. Και πέραν αυτού είδαμε ότι προς το τέλος, με την ευκαιρία που είστε εδώ, άντε να μας βάψετε λίγο και το κτίριο. Τους αναθέτουν κάποιες εργασίες. Τους αναθέτουν εργασίες. Και όλα αυτά οπωσδήποτε είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία για τους φοιτητές. Δεν ξέρω πόσο το σύγχρονο εκοσμικευμένο πνεύμα έχει επηρεάσει και ασφαλώς έχει επηρεάσει και τους Ορθόδοξους των ΗΠΑ, αφού έχει επηρεάσει εμάς, Γιώργο.
Όμως τα παιδιά αυτά για να παίρνουν την απόφαση να θυσιάσουν τις διακοπές τους προσφέροντας τις υπηρεσίες σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι στη Γουατεμάλα έχουν μέσα τους ένα πνεύμα θυσίας. Και πιστεύω ότι και η άνθηση του μοναστικού βίου και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μοναστήρια που ίδρυσε ο πατήρ Εφραίμ ο Φιλοθεήτης θα συμβάλλουν σε μια πνευματική πολύ αναγέννηση και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτείων. Είδαμε και το κοινωνικό πνεύμα που υπήρχε παλιότερα σε εμάς. Στη Γουατεμάλα, για παράδειγμα, στην προηγούμενη ταινία, υπάρχει. Ακριβώς. Υπάρχει αυτό το κοινωνικό πνεύμα. Όλοι και είδαμε ότι ο ρόλος αυτού του ορφανοτροφείου είναι ανάλογος προς το ρόλο του ορφανοτροφείου της Καλκούτας που δείξαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Βλέπουμε σε διαφορετικές χώρες να συμβαίνουν παρόμοια πράγματα. Κάτι για να κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ήθελα να μας πείτε τώρα. Σκέφτηκα, Γιώργο, να περάσουμε πάλι στην Ήπειρό μας. Είπα στην αρχή ότι ενώ σε άλλες εκτάσεις του πλανήτη υπάρχει δίψα για το Θεό, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο φαίνεται να υποχωρούμε, να υποχωρούμε, να υποχωρούμε. Το διορθώνω και υιοθετώ αυτά που είπε ο πατήρ Σιμεών στο απόσπασμα εκείνου του κειμένου που διάβασα. Οι Δυτικοευρωπαίοι γεύθηκαν την πίκρα του υπαρξιακού κενού και αρχίζουν και κάνουν μία ανάστροφη πορεία αναζήτησης έχοντας φτάσει στον πάτο, όπως είπα, στον μηδενισμό και ασπάζονται σιγά σιγά την ορθοδοξία, ενώ εμείς συνεχίζουμε να καταραίουμε. Να δούμε λοιπόν μία σύντομη ταινία για ένα συμβάν στην Ολλανδία. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει την τελευταία ταινία. Εδώ βλέπουμε μία υπαίθρια θεία λειτουργία σε μία καλύβα ναό, όχι στην Αφρική όπως δείξαμε σε πορές στο παρελθόν εκπομπές, αλλά στην Ολλανδία. Έχουμε τη βάπτιση ενός ενηλίκου, ο οποίος κρατάει από το χέρι τον νουνό του που είναι ένας ιερομόναχος για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια και πορεύονται προς τον τόπο της βάπτισης. Να πούμε ότι οι ιερείς είναι διαφόρων ενοριών της Σερβικής Εκκλησίας στην Ολλανδία. Είπαμε και στην αρχή το μείζον πρόβλημα εκ του ότι δεν έχουμε κοινή παρουσία εμείς οι Ορθόδοξοι στη Δυτική Ευρώπη, αλλά υπάρχουν εθνικές εκκλησίες που πολλές φορές και μεταξύ τους έρχονται σε αντιπαλότητα και αντιμάχονται. Κρατούν την εικόνα, μου φάνηκε πως ήταν του Αγίου Νεκταρίου, δεν είμαι βέβαιος, και φτάνουν σε μια λίμνη όπου θα γίνει η βάπτιση. Μάλλον πρέπει να είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Μήπως και το όνομα του βαπτιζομένου θα είναι Νεκτάριος και αυτό και. Α, μήπως. Έχουν. Ναι. Ο ιερέας ανέβηκε σε μία λέμβο. Οι φίλοι του βαπτιζομένου παρακολουθούν το μυστήριο από την όχθη της λίμνης. Με λευκό χιτόνα όπως και οι πρώτοι χριστιανοί. Κατάδυση κανονική. Τριπλή κατάδυση. Και τώρα επανέρχονται στο πρόχειρο αυτό εκκλησάκι καλύβα. Εδώ βλέπουμε και τον ιερομόναχο για τον οποίο θα σας πω στη συνέχεια.
Πάσκο. Να, και ο Άγιος Πορφύριος. Mm. Αυτά συμβαίνουν στην Ολλανδία. Μήπως όμως αυτό είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Γιώργο, θα απαντήσω, αφού παρακαλώ το σκηνοθέτη ότι ήταν να δούμε το είδαμε από εδώ. Ποιος είναι ο Νουνός, ο Ιερομόναχος. Ο Ιερομόναχος. Παρακαλώ να προβληθεί η επόμενη φωτογραφία. Ο Νουνός σε νεανική ηλικία. Και διαβάζω. Βαφτίστηκε Ορθόδοξος την 5η 21 Απριλίου του 2011. Είναι ο μοναχός που είδαμε με άσπρα γένια νονός στη βάπτιση του μαγνητοσκοπημένου στιγμιοτύπου που προηγήθηκε. Είναι ο Ολλανδός Γιώζεφ Βαν Ντε Μπεργκ, πρώην μαριονετίστας. Βλέπουμε και το... Τη σκηνή της μαριονέτας από πίσω. Τη σκηνή της μαριονέτας, ο οποίος ήταν και θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός και ζει τώρα ως ερημίτης. Γεννήθηκε το 1949. Αποσύρθηκε από το θέατρο στα 42 του, στο απόγειο της δόξας του και με θαυμαστό τρόπο, κάτι που άλλαξε μέσα του και αποφάσισε να παρατήσει τα πάντα. Χρήμα, δόξα, δημοσιότητα, να γίνει ορθόδοξος χριστιανός και να ασκητέψει σε μια καλύβα, αφού πρώτα συνάντησε το γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και στη συνέχεια τον γέροντα Πορφύριο αλλά και τον γέροντα Παΐσιο στο Άγιο Όρος. Η βάπτιση έγινε στο Βάλ, στην ίδια περιοχή που έγινε και η βάπτιση του άλλου που είδαμε, από τον πατέρα Ντούσαν, έναν Σέρβο ιερέα. Και παρόντες ήταν και άλλοι διάκονοι από σερβικές ενορίες και φίλοι και γνωστοί του πολύ γνωστού στην Ολλανδία σκηνοθέτη. Μάλλον αυτό που είπατε τώρα μου απαντήσατε και στην ερώτηση που σας έκανε. Ακριβώς, Γιώργο. Ναι. Θα μπορούσα να κάνω μία εκπομπή με τέτοια περιστατικά. Άλλωστε δείξαμε. Ένα μόνο να σας πω, ότι ένας από τους πλέον σημαντικούς μαθητές του Σάρτρ, ο Ενή, ασπάστηκε την Ορθοδοξία και ήρθε και βαφτίστηκε στο Άγιο Όρος. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνει τον πατέρα Σιμεών. Η Δυτική Ευρώπη χόρτασε ξυλοκέρατα και αρχίζει και αναζητά. Βέβαια, ο αριθμός των μεταστρεφωμένων είναι ακόμη μικρός. Αλλά θα προσθέσω ότι στο μέτρο που η πίεση που θα ασκεί το Ισλάμ στη Δυτική Ευρώση θα εντείνεται, η στροφή προς την Ορθοδοξία θα αυξάνει. Διότι είναι μόνη η Ορθοδοξία που μπορεί να αντισταθεί στην απέλαση του Ισλάμ στην Ευρώπη. Και αυτό το λένε και απ' έξω, έτσι, δεν το λέμε εμείς οι Έλληνες. Ο διαπρεπής Άγγλος Βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμαν τόνισε ότι ο 21ος αιών θα είναι ο αιών της Ορθοδοξίας. Όμως, ενώ εκφράζομαι με μια συγκρατημένη οπωσδήποτε αισιοδοξία για την πορεία της Ορθοδοξίας σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν μπορεί να είμαι αισιόδοξος για την πατρίδα μου, στην οποία κατρακυλούμε από τη χαλαρότητα στην αδιαφορία, από την αδιαφορία στο χλεβασμό, από το χλεβασμό στην πολεμική. Και όλα αυτά δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες. Όμως πιστεύω ότι τελικά, αφού χορτάσουμε κι εμείς ξυλοκέρατα, θα επανέλθουμε στις ρίζες μας και στο πατροπαράδοτο σέβας. Νομίζω είναι αρκετά αυτά που έχουμε πει σήμερα, έτσι. Και οι τηλεθεατές πιστεύω να κατάλαβαν και για την Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή, αλλά και για την Ιεραποστολή που χρειάζεται και εδώ. Και εμείς χρειαζόμαστε έναν επανευαγγελισμό, θα μπορούσα καλύτερα να πω. Και όλοι όσοι σήμερα βλέπουν με ελαφρότητα και με διάθεση εμπαιγμού και πολεμικής, ας σκεφτούν πολύ καλά τι κάνουν. Διότι σκληρών προς κέντραν λακτίζουν. Έτσι. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ.